Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλώς ήλθατε στην απόψινή 273η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε κάθε Τρίτη, χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Φίλοι και φίλες, καταρχήν ζητώ συγγνώμη γιατί πριν από μία εβδομάδα, λόγω πολύ σοβαρών επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν κατέστη δυνατόν η εγγραφή της εκπομπής. Σήμερα όμως ήλθαμε, επανήλθαμε ουσιαστικώς. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Το λέω, θα το ξαναπώ και θα συνεχίζω να το λέω. Για όλους εκείνους τους Έλληνες, τους πραγματικούς εθνικούς Έλληνες, το πνεύματι, οι οποίοι κατοικούν στο εξωτερικό, στο μεγάλο ελληνισμό της Διασποράς, σε όλες τις Υπήρους πλην Ανταρκτικής, εκτιμώ, οι οποίοι όμως αγαπούν με τόση θέρμη και πάθος την πατρίδα, ενδιαφέρονται τόσο πολύ να μάθουν, να ασχοληθούν και είμαι σίγουρος ότι αν κληθούν θα δώσουν πρώτοι το παράδειγμα, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων του 12-13 και όλων των μεγάλων πολεμικών εθνικών πολέμων, ουσιαστικώς, μέσω των οποίων η Ελλάς επιδίωξε να απελευθερώσει τους σκλαβωμένους αδελφούς και να απελευθερώσει τα πάτρια εδάφη. Φίλοι και φίλες, πριν από μερικές ημέρες, συγκεκριμένα την περασμένη Τρίτη έγινε γνωστή, το έχετε μάθει όλοι και όλες, η περίφημη δοκιμή ενός νέου βαλιστικού πυράβλου εκ μέρους της Τουρκίας, ο οποίος κωδικοποιείται ως ταϊφούν, δηλαδή τυφών. Δεν μπορούσαν να βρουν, ξέρετε, και εκείνοι κάποιον άλλον τουρκομογγολικό τύπο για να χαρακτηρίσουν το τελευταίο τους εξοπλιστικό απόκτημα. Θυμίζω τον Τυφοέα και φυσικά στην Άπο Ανατολή η λέξη καμικάζε που είναι θεϊκός άνεμος και ο τυφώνας, ο οποίος χαρακτηρίζει μια σημαντική σοβαρή ατμοσφαιρική διαταραχή. Όμως εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια ατμοσφαιρική διαταραχή, αλλά έχουμε ουσιαστικά στην ουσιαστικώς κατάρριψη, απόρριψη μιας υπογραφής κάτω από το κείμενο, ένα κείμενο είναι, μια συμφωνία μεταξύ των κρατών τα οποία επιδιώκουν την ειρήνη και την ασφάλεια και θέλουν να εμποδίσουν τη διασπορά όπλων μαζικής καταστροφής και είναι το περίφημο κείμενο της Missile Technology Control Regime. Δηλαδή ένα κείμενο, ένα καθεστώς, δεν είναι συνθήκη, το οποίο αφορά τον περιορισμό και την διασπορά φωνικών βλημάτων, μη επανδρομένων αεροσκαφών και ορίζει κάποιες συγκεκριμένες εμβέλειες, κάποια συγκεκριμένη βεληνική. Αυτό λοιπόν το κείμενο που έχει και την υπογραφή της Ελλάδος αλλά και της Τουρκίας, πρακτικώς με βάση τις δικές τους ανακοινώσεις, ουσιαστικά έχει σκιστεί και άποψη του Αδόλφου Χίτλερ, έτσι οι συνθήκες και τα κείμενα υπογράφονται μέχρι να σκιστούν, διότι σύμφωνα με τις δικές τους αποκαλύψεις, τα 561 χιλιόμετρα είναι εκτός των ορίων, των συμβατικών που ορίζει το κείμενο της MTCR και πρακτικά τι είναι, ουσιαστικά μας λέει και ουσιαστικός και πρακτικός μας λέει, δηλώνει, είναι πρόδειλον ότι η Τουρκία παραβίασε ακόμα μια συμφωνία, είναι σύνηθες αυτό φαινόμενο για τους συμπαθείς γείτονες στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, με στόχο το κέρδος, τον εκφοβισμό, αλλά και κάτι πολύ πολύ περισσότερο, πολύ πολύ μεγαλύτερο και πολύ πολύ βαθύτερο. Τη φιλοδοξία της να καταστεί περιφερειακή δύναμη και τη φιλοδοξία της να αποκτήσει όπλα, πυραυλικά συστήματα, βαλιστικούς πυράβλους με βεληνική τέτοια, ούτως ώστε να μπορεί όχι να φτάσει στη Δυτική Ελλάδα, αλλά στο Ισραήλ. Ο πύραυλος Ταϊφούν, αυτός ο βαλιστικός πύραυλος, δεν έχει στόχο να προσβάλλει μόνο ένα αεροδρόμιο ή έναν μαλακό ή σκληρό στόχο κάπου στην Ελλάδα. Ο στόχος του είναι να δημιουργήσει συνθήκες ανασφαλείας για το κράτος του Ισραήλ. Όλη η φιλοσοφία της Τουρκίας στον τομέα κατασκευής και αναπτύξεως
και σχεδιάσεως και μεταφοράς τεχνογνωσίας, θα πούμε πολλά στη συνέχεια, τέτοιου είδους βαλιστικών πυράβλων, έγκυται σε μία και μοναδική γεωπολιτική άποψη, ότι είναι το κέντρο του μουσουλμανικού κόσμου και το Κουντούς, η Ιερουσαλήμ δηλαδή. Βλέπετε, εμείς την Ιερουσαλήμ την ονομάζουμε ακριβώς όπως είναι το ιστορικό της όνομα, όχι ως Κουντούς, που είναι το Άραβο-Μουσουλμανικό, θα πρέπει να απελευθερωθεί και για να γίνει αυτό θα πρέπει να καταστραφούν οι Ισραηλινοί. Και πώς καταστρέφονται οι Ισραηλινοί με ασφάλεια? Από φορείς βαλιστικών πυράβλων, οι οποίοι φορείς είναι έτσι αναπτυγμένοι και σχεδιασμένοι, ώστε να μπορούν, συγκεκριμένα αναφέρεται κεφαλή 570 κιλών τουλάχιστον, να φέρουν και βιολογικά ή χημικά ή ακόμα και πυρηνικά όπλα. Συγχαρητήρια στη Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία με δική της τεχνογνωσία κατασκευάζεται το πυρηνικό εργοστάσιο του Ακούγιου, χωρίς να τηρούνται και κάποιες προδιαγραφές που αυτοί που ασχολούνται με την διασπορά πυρηνικών όπλων και άλλων παραγόγων έχουν φροντίσει να έχουν κλειστά τα μάτια. Υπάρχουν όμως πηγές και στη Γερμανία και στην Αμερική και αλλού που έχουν προειδοποιήσει εγκαίρως. Αλλά μια και μιλάμε για προειδοποιήσεις, εδώ βλέπετε το σύστημα Bora, κάθετος HAN, HAN είναι η εξαγωγική έκδοση, το Bora 1 και το Bora 2, το οποίο αποτελεί εξέλιξη το Typhoon, άρα είναι μια βελτιωμένη έκδοση του βαλιστικού αυτού βλήματος, το οποίο υπάγεται, είναι στα όρια της κατηγορίας SRBM, δηλαδή Short Range Ballistic Missile, μικρής εμβέλειας βαλιστικός πύραυλος, και στο Medium Range Ballistic Missile, κάτι το οποίο ο Ταγί Περντογάν το έχει δηλώσει εδώ και 14 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έκτοτε, ότι θέλουν να κατασκευάσουν βαλιστικούς πυράβλους με εμβέλειες 2.500 χιλιόμετρων. Δηλαδή πρακτικούς μικρούς διεπειρωτικούς. Και αυτό το, αν θέλετε, το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα, διότι λέει απειλούνται από το Ιράν, ο στρατηγικός του σύμμαχος στη Συρία, έτσι. Απειλούνται από τη Συρία, δεν υπάρχει σήμερα Συρία, η ίδια η Τουρκία έχει εισβάλει στο βόρειο τμήμα της χώρας, και από το Ιράκ, το Σαντάμ Χουσέιν, που ο Σαντάμ Χουσέιν δεν υπάρχει. Και οι απόγονοι και οι επίγονοι του βρίσκονται στη φυλακή. Άρα, ποια είναι η απειλή? Απολύτως καμία. Καμία απολύτως. Αν μάλιστα επεκαλεστούν τη ρωσική απειλή, είμαι σίγουρος ότι αυτά θα πρέπει να συζητούνται όταν ο Πούτιν και ο Ερντογάν βρίσκονται εντελώς μόνοι και θα λέει ο ένας στον άλλον ότι κοίταξε να δεις, περιόρισε το πυραυλικό σου οπλοστάσιο και τα βεληνική, γιατί έχουμε πρόβλημα ασφαλείας στην περιοχή. Φλιναφήματα. Παρακολούθησα όλο αυτό το διάστημα αρκετούς οι οποίοι προσπάθησαν με διάφορα επίπεδα, σε διαφόρους τόνους, να εξηγήσουν τι ακριβώς συνιστά αυτή η βαλιστική απειλή, αν είναι επαρκτή, άμα είναι μεσοπρόθεσμη, άμα είναι χθεσινή, άμα είναι αυριανή κλπ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η απειλή αυτή, η συγκεκριμένη βαλιστική, είναι γνωστή σε μας. Ουδής δικαιολογείται να πει ότι το ουκόμιν, ου στρατηγικών το ουκόμιν, η φικρά της, δεν είναι καλή στρατηγική να λες ότι αυτό δεν το περίμενα, δεν το φανταζόμουν. Ποιος είπε ότι τα όσα εφαρμόζει, σχεδιάζει η Τουρκία σε αυτό ακριβώς το επίπεδο σε εμάς είναι άγνωστα? Ή ότι υπάρχει ευνηδιασμός, ή ότι υπάρχει, ας πούμε, αν θέλετε, ακόμα και μια εξαπάτησης. Μια δηλαδή τουρκική μασκυρόφκα, η τέχνη σοβιετική της εξαπατήσεως, της παραπλανήσεως, της παραλλαγής. Αυτό εδώ, το βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις στη Ρίκη πριν από αρκετά χρόνια, το 2008, εάν δεν κάνω λάθος, το οποίο το προλογίζει και ο καθηγητής Ευρυβιάδης, το 2010, συγγνώμη, το συνέγραψε ο Απόσταθος Ταξίαρχος Χρήστος Μινάγιας. Τίτλοφορείται «Η γεωπολιτική, στρατηγική και η στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας». Στη σελίδα 216 και 217
αναφέρεται λεπτομερώς στην κατασκευή πυραυλικών συστημάτων εδάφους-εδάφους εκ μέρους της Τουρκίας, όπου αναλύεται με πάσα λεπτομέρεια της εποχής, με βάση τα όσα είχαν κοινοποιηθεί, με βάση τα όσα είχε πρόσβαση ο συγγραφεύς, ότι η Τουρκία από τη δεκαετία του 90, προ-Ερντογάν εποχή, Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ και λοιπά, θυμάστε τους καλούς κυρίους, έτσι, συμφωνίες, κείμενο Μαδρίτης, Ήμια και λοιπά και λοιπά, Τανσού Τσιλέρ και λοιπά, είχαν διαμορφώσει μια ειδική στρατιωτική, στρατηγική, θα την ονομάσω εγώ, σχέση με την Κίνα, προκειμένου να προχωρήσουν στην εγχώρια μεταφορά, εγχώρια ανάπτυξη μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας των πυράβλων WS-1 και WS-2. Το πρώτο γέννημα ήταν η κλάση Τόρος. Τόρος 230, Τόρος 260. Πυραυλικά συστήματα τα οποία είχαν βεληνική από 60 έως 120 χιλιόμετρα. Αυτά έχουν στο μεταξύ πολλαπλασιαστεί. Και τότε, αφού λοιπόν έγινε αυτό, και αφού η Τουρκία συνέχισε να έχει αγαστές καλές σχέσεις και με την Κίνα και με το Πακιστάν, κάποιοι λένε και με τη Βόρειο Κορέα, κάποιοι άλλοι λένε ότι υπήρξαν και άλλες σκοτεινές διαδρομές, αυτό θα τα βρει ο ερευνητής του μέλλοντος, μία ωραία πρωία, το 2000 λοιπόν, 7, κατέστη πλέον γνωστό ότι υπάρχει ένας εγχώριος πύραυλος, ο οποίος αποτελεί αντιγραφή κινέζικου βαλιστικού συστήματος και έφερε την ονομασία Γιλντιρίμ. Μάλιστα, το περιοδικό Στρατηγική του συγχωρεμένου εξαιρετικού συναδέλφου Γεωργίου Χριστογιαννάκη είχε κάνει και ειδικό αφιέρωμα, εάν θυμάμαι τότε. Τότε εγώ βρισκόμουν ως διευθυντής συντάξεως στο περιοδικό Αμυντική Επιθεώρηση και στην Στρατιωτική Ιστορία και σε όλα τα περιοδικά των εκδόσεων Περισκόπιου. Ποιος είπε ότι δεν γνώριζαν οι ελληνικές δυνάμεις, οι ελληνικές αρχές, οι υπηρεσίες φανερές και μυστικές, αφανείς και ορατές, ότι η Τουρκία προχωρεί στην ανάπτυξη τέτοιων βλημάτων? Μα υπήρχε και ένα σοβαρό κίνητρο που τους έδωσε η ιδία η Δύσης. Η συμφωνία CFE ήταν εκείνη ακριβώς η συμφωνία που επέτρεψε από το 1992 και μετά στην Τουρκία να έχει το 1/3 σχεδόν της χερσαίας επιφανείας του εξαιρουμένο από τις πρόνοιες της συνθήκης, η οποία διαφορά την μείωση των στρατών τακτικών όπλων, αεροσκαφών, αρμάτων, τεθωρακισμένων, πάσης φύσεως, πυροβόλων, πλοίων, ελικοπτέρων, πυράβλων, στην προκειμένη περίπτωση, από οποιαδήποτε έλεγχο. Γιατί συνόρευε, λέει, με τις ασταθείς χώρες Ιράν, Ιράκ, Συρία. Από το βήμα της συγκεκριμένης εκπομπής έχω μιλήσει κατ' επανάληψη για αυτή την ανομαλία η οποία υπάρχει στην Ευρώπη και συνεχίζει να υφίσταται και δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να χρησιμοποιεί την Ανατολική Ανατολία ως πεδίο δοκιμών και εκτοξεύσεων τέτοιων συστημάτων. Και όχι μόνο, γιατί να θυμίσω ότι μετά από την εξωστρέφεια των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, μετά από την ίδρυση βάσεων στο Κατάρ και ειδικώς στην Σομαλία, αν φέρετε στο μυαλό σας το κέρας της Αφρικής, της Ανατολικής δηλαδή Αφρικής, θα δείτε ένα εξαιρετικό πεδίο βολής που απλώνεται στον Ινδικό ωκεανό. Έναν χώρο που χρησιμοποιούν για δοκιμές βαλιστικών πυράβλων σε μέγιστα βεληνική και το Πακιστάν και η Ινδία, αλλά και άλλες χώρες. Κάπου εκεί νοτιοανατολικός υπάρχει και το νήσος του Ντιέγκο Γκαρθία, η περίφημος νήσος βάση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Και θα μου πείτε, έκτοτε ουδής ενδιαφέρθηκε με αυτά. Εδώ βλέπετε και τη φωτογραφία από τη βολή, από το πεδίο βολής Σίλε, στα Ριζά μάλλον, στη Πόντος. Έτσι. Μέγα δυστύχημα, αρκετοί από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται και υπηρετούν σε αυτούς τους χώρους είναι εξισλαμισμένοι Έλληνες. Είναι τραγικό. Αλλά είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έγινε μια
πλάγια βολή. Ουσιαστικά ακολουθήθηκε το μήκος των ακτογραμμών της Βορείου Μικράς Ασίας και κατέληξε εντός των χωρικών υδάτων της Τουρκίας, με σχετική ακρίβεια, δεν μας ενδιαφέρει. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων, το οποίο προσωπικώς το έχω παρουσιάσει διαμέσου της τηλεοπτικής συχνότητας και εκπομπής του Blue Sky, για πρώτη φορά το 2012. Η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας δεν ξεκίνησε πριν από 6,5 χρόνια. Αυτό ήταν ο δεύτερος κύκλος. Ο πρώτος κύκλος, ο οποίος ήταν ο Βραχίβιος, έλαβε χώρα μεταξύ τέλη 2011, αρχές 2012 και διατηρήθηκε για λίγες εκπομπές. Πριν από 10 και πλέον χρόνια, μέσω του Blue Sky, αν πατήσετε στο YouTube «Πύραυλη Φιλίας Θεοδωράτος, κλειδί της ιστορίας», θα με δείτε κατά πολύ νεότερο τότε, και κάνω και προχωρώ σε ειδικές αναφορές για το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων της Τουρκίας. Και επειδή τότε το Blue Sky ήταν επίσης πρωτοπόρο στην παρουσίαση τέτοιων θυμάτων, είχε και για τα δεδομένα της εποχής τρομακτική ακροματικότητα, τηλεθέαση. Αυτό ήταν. Όχι. Σήμερα θα γίνω λίγο κακός. Αυτό είναι το περιοδικό Στρατιωτικό Ισορροπία και Γεωπολιτική. Δεν κυκλοφορεί πλέον στα περίπτερα. Όμως, στο τεύχος Φεβρουαρίου του 2011, μετά από την αμυντική επιθεώρηση, για κάποιο διάστημα συνεργάστηκα με το περιοδικό Στρατιωτική Ισορροπία και Γεωπολιτική. Έχω προχωρήσει σε ειδικές αναφορές για τις νέες εκδόσεις των τουρκικών βαλιστικών πυράβλων με βάση τα όσα είχαν διαρρεύσει, είχαν αποκωδικοποιηθεί τότε, και τονίζω την στρατηγική συνεργασία όχι μόνο σε βαλιστικούς πυράβλους, αλλά και σε βλήματα κρούζ με το Πακιστάν. J-800, Γιλντιρίμ 3 και Μπαμπούρ, αυτά βέβαια κωδικοποιήθηκαν αλλιώς στη συνέχεια, όμως είναι μια προσπάθεια στην οποία καταγράφονται όλες ακριβώς αυτές οι εξελίξεις και επίσης καταδεικνύεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιο είναι αυτό το σημαντικό? Το γεγονός ότι η Τουρκία στόχευε όχι την Ελλάδα, όχι την Κύπρο, αλλά τη Μέση Ανατολή και ιδίως τον μεγάλο ιστορικό εχθρό που δεν ήταν άλλος και δεν είναι άλλος από το Εβραϊκό κράτος. Οκτώβριος του 2011, πάρει το περιοδικό Στρατιωτική Ισορροπία και Γεωπολιτική διπλό άρθρο, συγγνώμη, μονό άρθρο, στο επόμενο είναι διπλό, το οποίο παρουσιάζω εν υπογράφους πάντοτε Τζέριχο Βίσιος versus Γιλντιρίμ. Δηλαδή, τον ανταγωνισμό σε στρατηγικό επίπεδο, ο οποίος επρόκειτο να ξεκινήσει, μεταξύ Τουρκίας, αυτή ήθελε να ανταγωνιστεί, το Ισραήλ που είναι τσιμποτοκαθεδρία, αναπτύσσοντας βαλιστικούς πυράβλους ικανούς να φτάσουν στο επίπεδο των Τζέριχο, τον Ιεριχό, όπως είναι των Ισραηλινών βαλιστικών πυράβλων μέσω βεληνικούς. Αυτό με στοιχεία και φυσικά με αναφορές, ακόμα και με ειδικούς χάρτες και όλα τα σχετικά. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι η τελευταία προσπάθεια στο να παρουσιαστεί η πραγματική και υπαρκτή απειλή των βαλιστικών συστημάτων της Τουρκίας έγινε πάλι από μένα, στο ίδιο περιοδικό, Στρατιωτική Ισορροπία και Γεωπολιτική. Είπαμε, δεν κυκλοφορεί στα περίπτερα, έχει σταματήσει από το 2012. Κρίμα, μεγάλο κρίμα, αλλά ήταν αποτέλεσμα της τότε κρίσεως. Καταστρέφοντας τους τουρκικούς βαλιστικούς πυράβλους, διπλό άρθρο, το οποίο στο πρώτο κομμάτι αναφέρεται, συγγνώμη λίγο, 1500 τουρκικοί πύραυλοι στοχεύουν στην Ελλάδα, πριν από 10 χρόνια, έτσι. Όχι χθες, όχι πριν 6 μήνες, πριν από 10 και 11 και παραπάνω χρόνια. Και μετά συνεχίζω, αναπτύσσοντας ακριβώς όλες αυτές, τη συνέχεια εξουδετερώνοντας τους τουρκικούς βαλιστικούς πυράβλους και μεταξύ άλλων παραθέτω το τι ακριβώς σχεδιάζουν οι Τούρκοι και κάνω μνήμα για πρώτη φορά
για το διαστημικό πρόγραμμα της Τουρκίας. Που όπως έχω πει από του βήματος της εκπομπής αυτής, αρκετές φορές και τα έχω παρουσιάσει, τα αρχεία υπάρχουν, μπορείτε να τα αναζητήσετε, οι Τούρκοι με πρόσχημα την αποστολή βολίδος ή αστροναύτου, Καραγκιόζης αστροναύτης έτσι, ή στην Σελήνη και γενικώς να θέσουν κάποιον δορυφόρο σε τροχιά, προσπαθούσαν να εισέλθουν στην τεχνολογία που θα τους επέτρεπε να φτιάξουν πολυόροφους πυράβλους. Και ποιος είναι ο στόχος? Να προσβάλλουν τη Μόσχα, να προσβάλλουν το Λονδίνο ή το Βερολίνο ή το Νέο Δελχή. Την Ιερουσαλήμ ήθελαν και να φτάσουν μέχρι το Ειλάτ. Να μπορέσουν να περάσουν τον Περσικό κόλπο κάτω από την ομπρέλα των βαλιστικών του πυράβλων. Έναν τρόπο τον οποίο σήμερα τον προωθούν με έναν ιδιόρυθμο γεωστρατηγικό τρόπο που είναι η προστασία, η παροχή προστασίας προς το Κατάρ, μέσω της οικίας βάσεως. Φανταστείτε λοιπόν αν η Αίγυπτος, σαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αν η ίδια η Σαουδική Αραβία, ετίθετο μέσα στο Βεληνικές αυτών των βαλιστικών πυράβλων, τα οποία θα είχαν την Τουρκία, θα είχαν αναπτυχθεί εντός της Τουρκίας. Παρ' όλα αυτά, και με αυτά τα δεδομένα, στη Μαλάτια συνεχίζει ακόμα να υπάρχει το ραντάρ, το οποίο κατασκεύασε το ΝΑΤΟ και οι δύο Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο στη Μαλάτια να κοιτούν προς την πλευρά του Ιράν, μήπως τυχόν και σηκωθούν βαλιστικοί πύραυλοι κατά του Ισραήλ ή κατά της Ευρώπης. Αυτό θα ήταν μια θαυμασία ευκαιρία στο συμβάν αυτό που έγινε πριν από μερικές μέρες, μαζί με ένα τεράστιο όγκο δημοσιευμάτων, όχι προφανώς τα δικά μου μόνο, έχουν γράψει και γι' αυτά αρκετοί συνάδελφοι στο εξωτερικό και αλλού, αλλά και Έλληνες τα τελευταία χρόνια. Αυτό που θέλω να σας πω είναι να μπορούσαμε να τους στριμώχναμε σε μια πραγματική γωνία στο καναβάτσο των υποχρεώσεων με αφορμή την MTCR. Φίλοι και φίλες, οι Τούρκοι θέλουν να δημιουργήσουν απόλυτα καταστροφικά όπλα. Όπλα μαζικής καταστροφής. Οι Ρώσοι προχώρησαν σε ένα απίστευτο λάθος και τους παρέχουν τεχνογνωσία για την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου. Οι Ισραηλινοί προχώρησαν σε ένα άλλο μεγάλο λάθος, δίνοντάς τους οπλικά συστήματα τα οποία τους αύξησαν τις επιχειρησιακές δυνατότητες και κάποιας μορφής τεχνογνωσία, η οποία ελπίζω, ότι ελπίζω δεν έφτασε σε ένα κρίσιμο σημείο. Όμως είναι το Πακιστάν και η Κίνα, οι δυνάμεις εκείνες, φανερά τουλάχιστον, και άλλες στο παρασκήνιο και στο περιθώριο, που έχουν βοηθήσει την Τουρκία να προχωρήσει σε αυτά τα συγκεκριμένα βήματα. Βήματα προς βλήματα. Γιατί όλες αυτές οι συστοιχίες, οι εκτοξευτές κτλ., οι οποίες ουσιαστικώς εκπαιδεύονται σε περιοχές εκτός της ΣΥΕΦΗ, έχουν ως έδρα το Πολατλή, το Γόρδιο και στη συνέχεια κινούνται δυτικά. Είναι εύκολο όλα αυτά να αναχαιτιστούν? Ο καλύτερος τρόπος αναχαιτήσεως ενός βλήματος, και πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα, κύριε σκηνοθέτα, το οποίο κινείται με υπερηχητική τροχιά, διότι αυτά τα βλήματα, τα βαλιστικά, έχουν ταχύτητα η οποία είναι από 3 έως 4, μπορεί και 5 μαχ. Σε αυτές τις υπερηχητικές ταχύτητες είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναχαιτιστούν. Παρ' όλα αυτά, πριν από ένα χρόνο, εδώ το βλέπουμε την φωτογραφία αυτή την οποία την έχω πάρει από την εκπομπή των ενόπλων δυνάμεων, την οποία δεν πρέπει να χάνει κανείς, με αρετή και τόλμη. Κανείς. Είναι η καλύτερη προσπάθεια που έχει διαχρονικό στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης μέσω της Διευθύνσεως Ενημερώσεως να δίνει στο κοινό την τρέχουσα εικόνα της καταστάσεως των ενόπλων δυνάμεων, τόσο σε οπλικά συστήματα όσο και σε προσωπικό, σε όλα τα επίπεδα εκπαιδεύσεις, ασκήσεις, καθημερινότητας. Πριν λοιπόν από ένα χρόνο, στις 18 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε, εκτελέστηκε αντιβαλιστική βολή από 2 συστήματα τα οποία ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους. Το Patriot, το οποίο
ανήκει στην πολεμική αεροπορία, και το Hawk, το οποίο ανήκει στον ελληνικό στρατό. Αυτά λοιπόν τα δύο συστήματα διασυνδέθηκαν, εδώ είναι η διακλαδικότης στη μορφή της διασυνδέσεως, και πραγματοποίησαν με επιτυχία προσβολή και κατάρρευση στόχου που προσομοίαζε με τακτικό βαλιστικό πύραυλο και σε ένα σενάριο υψηλής δυσκολίας. Θυμάστε όμως ότι κατά τον πρώτο πόλεμο του κόλπου, όταν ο Σαντάμ Χουσέιν εκτόξευε τους πυράβλους ΣΚΑΝΤ κατά του Ισραήλ, με στόχο ακριβώς να προκαλέσει την εμπλοκή του Ισραήλ και τη δημιουργία κλίματος για να κηρυχθεί ιερός πόλεμος κατά των Ισραηλινών, κάτι το οποίο απέτυχε, το Ισραήλ προστατευόταν από συστήματα Patriot. Είχαμε 100% επιτυχία. Όχι βέβαια. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, κάθε μονάδα αντιαεροπορικού συστήματος το οποίο έχει αποστολή και την αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων, συνεχώς βελτιώνεται, αναβαθμίζεται με λογισμικό και επιχειρησιακές δυνατότητες στον πύραυλο και γενικότερο στο σύστημα. Υπό αυτό το πρίσμα καθίσταται αναγκαία η άμεση αναβάθμιση των Patriot σε PAC-3. Δηλαδή να λάβουν την πλέον προηγμένη έκδοση, ούτως ώστε να αποκτήσουν περισσότερες πιθανότητες αποκρούσεως τέτοιων βλημάτων. Είναι πολύ δύσκολο, δεν το λέμε εμείς αυτό, το λέει η σχετική βιβλιογραφία, γι' αυτό και ο πιο σημαντικός τρόπος για να αντιμετωπιστούν τα βαλιστικά συστήματα της Τουρκίας είναι η προσβολή τους πριν αυτά ενεργοποιηθούν. Να το ξαναπώ. Όταν έχεις μία απειλή η οποία θα δώσει την ευελιξία στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τα οχήματα 8x8, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία μεταφέρουν ζεύγος βαλιστικών πυράβλων και είναι πλέον προφανές ότι γνωρίζεις πού βρίσκονται, γιατί έχεις και τις απαραίτητες δορυφορικές εικόνες και πληροφορίες εγκαίρως, το τονίζω αυτό, τότε μπορείς να τα προσβάλλεις και να τα καταστρέψεις πριν αυτά φτάσουν σε ένα ύψος τέτοιο, το οποίο πλέον θα πρέπει να εφαρμοστούν ειδικά σενάρια. Φίλοι και φίλες, μιλάμε για προληπτικό πλήγμα. Ναι, ξέρω ότι κάποιοι από εσάς θα πείτε τώρα τι είναι αυτά, προληπτικά πλήγματα κλπ. Είναι προτιμότερο να δράσουμε πρώτοι έναντι μιας δυνάμειος η οποία επιβουλεύεται όχι απλά τα εθνικά συμφέροντα, αλλά τη ζωή μας, παρά να δούμε τα αποτελέσματα μιας ολόκληρης υπέρ 20ετούς περίοδου, κατά την οποία οι ελληνικές αρχές υποτίμησαν αυτού του είδους την απειλή. Υπάρχει το Τουμπιτάκ Σαγέ, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Αυτό το ερευνητικό ίδρυμα, το οποίο είναι τεχνολογικό Εύρω Ίδρυμα Καινοτομίας της Τουρκίας, τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει τεράστια άλματα, γιατί προσλαμβάνει επιστήμονες, έχει κυρίως κεφάλαια, δεν υπόκειται σε νόμους, δεν υπόκειται όσες στα συνδικαλιστικά, εθνομηδενιστικά κινήματα που πνίγουν τα πανεπιστήμια, μη τυχόν και συνεργαστεί κάποιος επιστήμον για την πατρίδα και το έθνος. Είναι γνωστή άλλωστε η απαξίωσή τους. Παρ' όλα αυτά, όλοι αυτοί οι τύποι και οι τύπισσες ομιλούν ελληνικά, έτσι. Χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα. Και έφτασαν στο σημείο να παράξουν τέτοιου είδους προϊόντα. Αρκεί μια επίσκεψη στις εκθέσεις και να δουν ακριβώς τι γίνεται. Πριν από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ίσως και 3, είχαν αφαιρθεί από το βήματος της εκπομπής στην αναγκαιότητα προμηθείας βαλιστικών πυράβλων. Ποια χώρα είναι σε θέση να μας δώσει τέτοιου είδους τεχνογνωσία? Αυτοί που είναι πλέον κοντινοί και έχουμε ιδιαίτερα στενές πλέον στρατηγικές σχέσεις, ονομάζεται Ισραήλ. Ένα βλήμα εδάφους εδάφους, ένας πύραυλος είναι ο Λόρα, ο οποίος μπορεί μάλιστα να εγκυβωτιστεί και να είναι και σε κοντέινερ και να είναι και σε πλοίο. Είχα παρουσιάσει και σχετική διαφάνεια. Με εμβέλεια της τάξης των 400 χιλιόμετρων. Και υπάρχει και η Ινδία, αν θέλουμε να πάμε σε κάτι πολύ πιο έτοιμο και κάτι πιο βαρύ και κάτι πιο πρωτόγωνο. Όλα αυτά είναι αντικείμενο ενός μεγάλου παιγνίου, του παιγνίου των εξοπλισμών. Αν θέλουμε να παίξουμε, να είμαστε συμπαίκτες, πρέπει να συμμετέχουμε.
όχι να παρατηρούμε. Σε αυτό ακριβώς το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Επανήλθαμε λοιπόν. Ένας από τους πιο ελκυστικούς στόχους για τέτοιου είδους βαλιστικά συστήματα είναι η σταθμή υγροποιήσεως φυσικού αερίου, γνωστότερη ως FSRU. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο. Ο πρώτος βρίσκεται στην Ρεβιθούσα, εδώ έξω από το πέραμα, και ο δεύτερος κατασκευάζεται με ταχυτάτους ρυθμούς και βελτιώνεται στην περιοχή της Αλεξανδρουπόλεως. Γιατί σας τα δείχνω αυτά? Διότι τις τελευταίες ημέρες, μετά από την τεραστία αγάπη και εκτίμηση την οποία τρέφει ο Βλαδίμηρος προς τον Ταγίπ και Τούμπαλιν, ακούστηκε η ιδέα η πρότασης, ευφιεστάτη εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, περί δημιουργίας ενός κόμβου, ενός hub, όπως λένε και οι Αγγλοσάξονες, περί το κολονάκι, στην περιοχή της Ανατολικής Θράκης, καθιστώντας την Τουρκία ως το πιο σημαντικό γεωγραφικό σημείο στον πόλεμο για τη μεταφορά ενεργειακών αγαθών, μετά από την διακοπή, την εξουδοτέρεση, την καταστροφή των αγωγών οι οποίοι διέτρεχαν την Βαλτική και έφταναν στην περιοχή της Γερμανίας. Nord Stream 1, 1 και 2. Κόμβος λοιπόν εναντίον κόμβου. Η μάχη. Για να πάμε να δούμε λίγο το περιβάλλον, το γεωγραφικό. Πάμε λοιπόν σε αυτό που υπάρχει σήμερα. Αυτός λοιπόν είναι ο Turkish Stream, ο οποίος έρχεται από την περιοχή του Καυκάσου, του βορειοδυτικού Καυκάσου. Εδώ είναι η Κρυμαία, δηλαδή η Ταυρική. Διέρχεται τον Εύξεινο Πόντο και φτάνει εδώ στο Κλίκοη. Αυτό λοιπόν είναι ο πιο σημαντικός ομφάλιος ζωτικής σημασίας λόρος, ομφάλιος λόρος ζωτικής σημασίας, διότι η Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει με προνομιακές τιμές και σε ποσότητες τις οποίες εικάζουμε ότι είναι όντως έτσι, να τροφοδοτεί με φθηνό φυσικό αέριο τον μεγάλο επιτίδιο γεωπολιτικό ουδέτερο του 21ου αιώνα. Βεβαίως, το βιβλίο του Βέμπερ να το διαβάσετε, ο επιτίδιος ουδέτερος που αναφέρεται στην δράση της Τουρκίας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πού θα γίνει λοιπόν αυτό? Στην Ανατολική Θράκη. Το κρατάμε. Σε αυτό λοιπόν το δεύτερο κομμάτι, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Αλεξανδρουπόλεως, επαναλαμβάνω, 80 με 100 χιλιόμετρα από το πρώτο, εδώ είμαστε έτσι, στην Αλεξανδρούπολη, έχει γίνει μια κοσμογονία, ενεργειακή κοσμογονία. Η Ελλάς είναι ήδη ο κόμβος τον οποίο φιλοδοξεί η Ρωσική Ομοσπονδία να αναδείξει την Τουρκία. Γιατί από την Ελλάδα εφοδιάζεται η Βουλγαρία, τα Σκόπια, συγγνώμη γι' αυτό, ή η Αλβανία, και από εκεί πάμε για Ρουμανία, για ακόμα και για την Ουκρανία. Και είναι ο χώρος τον οποίο καταπλέουν τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο στη συνέχεια διοχετεύεται προς βορρά. Τι θέλει λοιπόν η Τουρκία να πράξει με αυτό? Η Τουρκία θέλει να δείξει μέσω της ρωσικής πλάτης ότι πρέπει οπωσδήποτε, και αυτό είναι το σημείο που πρέπει να τονίσουμε, να ξαναδεί η περιοχή της Νοτίου Βαλκανικής τη συνεργασία με τη Ρωσία μέσω της Τουρκίας. Δηλαδή, για να μην έχετε πρόβλημα στο φυσικό αέριο, εμείς, λένε οι Τούρκοι και οι Ρώσοι μαζί, θα φτιάξουμε ένα τεράστιο κόμβο εδώ, ούτως ώστε να προτιμήσετε το ρωσικό φυσικό αέριο, με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία και θα εξελιχθούν τους επόμενους μήνες ακόμα χειρότερα, και να αφήσετε τον ελληνικό, νατοϊκό, ευρωπαϊκό κόμβο της Αλεξανδρουπόλεως, γιατί είναι όλα αυτά, ο οποίος εξασφαλίζει, κοιτάξτε τι ωραία λέξη, εξασφαλίζει την αδιάκοπη παροχή ενεργείας σε μια πολύ ενδιαφέρουσα από πλευράς γεωστρατηγικής περιοχή, η οποία είναι το υπογάστριο της Ανατολικής Ευρώπης. Μα σκοπεύει στο μαλακό υπογάστριο της Ανατολικής Ευρώπης η Ρωσία μέσω της Τουρκίας. Αυτό πρέπει να το καταδείξουμε. Οι Τούρκοι παίζουν ένα πολύ επικίνδυνο παίγνιο. Ένα παιχνίδι το οποίο προσπαθεί ουσιαστικά να αποσταθεροποιήσει
αυτές τις προγραμματισμένες ροές και διαδρομές μεταφοράς ενεργειακών αγαθών. Και εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Γιατί αναφέρομαι σε μάχη. Μα γίνεται μάχη? Όχι. Προσέξτε όμως ότι οι Τούρκοι, προκειμένου να ακυρώσουν ακριβώς αυτή την επένδυση, αυτή την γεωστρατηγική πράξη, είναι action αυτή, είναι ενέργεια, είναι δράσεις, είναι ικανοί να πράξουν τα πάντα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το πώς οι Τούρκοι από προβοκάτσιες, από υβριδικές καταστάσεις θα επιχειρήσουν να επηρεάσουν ακριβώς αυτό το σημείο το οποίο την χάνει να είναι πολύ κοντά στα σύνορά τους. Υπάρχει λύσης. Φίλοι και φίλες, πριν από 100 χρόνια διεπράχθη ένα μέγιστο ιστορικό λάθος, στο οποίο σαφώς ευθύνεται και η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, η οποία ήρθε μετά από την καταστροφή της Μικράς Ασίας. Και αναφέρομαι στην παράδοση της Ανατολικής Τράκης ή στην Τουρκία. Ή στην Τουρκία του Κεμάλ και όχι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία πλέον είχε απεβιώσει. Αυτό λοιπόν το λάθος του 1923 που το διέπραξαν φίλοι και σύμμαχοι, πιέσεις Γάλλων, Ιταλών, προς τους Άγγλους, οι οποίοι έδειξαν απαράδεκτη αδυναμία και ιστορική αδιαφορία, και αυτό πληρώνουν και εκείνοι τώρα, όπως και οι μεταγενέστεροι διάδοχοί τους οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρέδωσαν μια τεραστία περιοχή στα χέρια της Τουρκίας, η οποία η Τουρκία έπρεπε να απομονωθεί μόνο στην περιοχή της Ανατολίας. Αυτό ήταν η ιστορική δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη της εποχής. Η Ανατολική Θράκη κατοικείτο από συμπαγείς ελληνικούς πληθυσμούς. Πολύ πιο συμπαγείς πληθυσμιακά και ποσοτικός από εκείνους που βρίσκονταν σε άλλες περιοχές διασπαρμένες κεντρικής Ανατολίας και Αλαχού. Αυτό λοιπόν το λάθος καλείται, αν απαιτηθεί, να το διορθώσει το τέταρτο σώμα στρατού που χρησιμοποιεί τα Leopard 2 Hell, τα πλέον χρήσιμα και τα πλέον ικανά άρματα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Φίλοι και φίλες, οι Τούρκοι θα κάνουν τα πάντα προκειμένου αυτό να αποτύχει, ούτως ώστε εάν αποτύχει να φροντίσουν να προβάλλουν ως αναγκαία και ικανή συνθήκη το δικό τους κόμβο. Τι να κάνουμε, δεν υπάρχει άλλος. Εμείς όμως θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, και σε αυτό το γνωρίζουν πολύ καλώς οι Ηνωμένες Πολιτείες που πρωτοστάτησαν σε τέτοιες κινήσεις, να επαναφέρουμε ισοδύναμα τετελεσμένα ή αν θέλετε να προχωρήσουμε σε προβολές ισχύως. Όλες οι ασκήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρο σε αυτή την περιοχή της Θράκης, εκεί ακριβώς αποσκοπούν. Έχει έρθει ο καιρός που η τουρκική κυριαρχία στην Ανατολική Θράκη, μιας Τουρκίας η οποία είναι σχεδόν διακηρυγμένος εχθρός της Δύσεως, επίπεδο ιδεολογίας είναι ήδη διακηρυγμένος, έχει διακηρύξει την επιθετικότητά του. Κοιτάξτε μόνο τις ομιλίες του Ερντογάν και των στενών συνεργατών του. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μία μεταπολίτευση στην Τουρκία. Μία μεταπολίτευση που δεν θα έχει ως στόχο την αλλαγή του ΑΚ Παρτί από τους Κεμαλιστές. Απέναντί μας και οι δύο πολιτικοί σχηματισμοί και άλλοι, γιατί είναι ουσιαστικά, ουσιαστικά συγκεντρώσεις κομμάτων, έτσι, έχουν την ίδια ακριβώς πολιτική. Αυτό που χρειάζεται είναι να ξυριστεί η νοοτροπία της Τουρκίας, αυτή είναι πραγματική μεταπολίτευση, και να φύγουν από το πνεύμα του κεμαλισμού και να προχωρήσουν σε αυτό το οποίο υπάρχουν στις προηγμένες χώρες της Δύσεως. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζονται δραστικές παρεμβάσεις και διστρατιωτικής χρειάς. Η Αλεξανδρούπολη και ο πόλεμος μεταξύ ενός υπαρχόντος πραγματικού κόμβου έναντι σε έναν υποτεθέμενο άλλον, ο οποίος συνιστά γεωπολιτική και γεωστρατηγική πρόκληση για την Δύση, θα πρέπει να δώσει σημαντική τροφή σε όλους εκείνους οι οποίοι σκέπτονται το μέλλον της Ευρώπης και ιδίως των Βαλκανίων. Η Τουρκία πρέπει να περιοριστεί στην άλλη πλευρά σε επίπεδο κυριαρχίας της θαλάσσης του Μαρμαρά και του Ελισπόντου. Στην άλλη πλευρά του Βοσπόρου. Οι τρόποι είναι πολλοί. Πάμε στην επόμενη εικόνα.
Δεν μπορώ, θα βγω εκτός της οθόνης, γιατί πρέπει να τα δείτε αυτά. Αυτά είναι τα τελειότερα αεροσκάφη αεροπορικής κυριαρχίας υπεροχής της Δύσεως. Είναι τα περίφημα F-22 Raptor της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία ανήκουν στο 90ο σμήνος μαχητικών, το οποίο ασχολείται με συμμετοχή σε ασκήσεις τύπου Agile Combat Employment. Είναι μακράν των ΗΠΑ αναπτύξεις. Δεν βρίσκονται στο Ινσιρλίκ. Στη Σούδα βρίσκονται. Και μαζί τέσσερα, δύο ζευγάρια, μαζί με δύο αεροσκάφη εναερίου εφοδιασμού, τα Tanker, όπως το ονομάζονται, τα KC-135, πραγματοποιούν ασκήσεις με ορμητήριο τη Σούδα. Όμως, όπως θα αναφέρω και πάνω, εντός του Νοεμβρίου θα έχουμε αφήξεις πολύ ενδιαφέρουσες στην 110 πτέρυγα μάχης στη Λάρισα. Τι θα έλθει λοιπόν, τι θα δούμε εκεί? Θα έρθουν αριθμός μαχητικών και μη επανδρομένων αεροσκαφών με αμερικανικά εθνόσημα. F-15C, MQ-9 και RQ-4 Global Hawk. Αυτά δεν θα έρθουν για μερικές μέρες. Θα έρθουν για κάποιο αριθμό εβδομάδων. Θα παραμείνουν λοιπόν εκεί με διάφορες αναλλαγές. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι στην περιοχή μας αρχίζουμε σταδιακώς και ετοιμαζόμαστε για μία αναμέτρηση. Αναμέτρηση όχι με στρατιωτικούς όρους. Με όρους προβολής ισχύως, η οποία ήδη συντελείται και ήδη κερδίζουμε και πρέπει αυτό ακριβώς να το εκμεταλλευτούμε. Δεν θα είναι ο Μενέντες συνεχώς σε αυτή την θέση. Πρέπει να πράξουμε τα δέοντα, ούτως ώστε στο αμέσως επόμενο διάστημα αυτά να συνδυαστούν και με κονδύλια FMF. Από το Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα, η απόσταση πρέπει να μετρηθεί σε δισεκατομμύρια FMF, Foreign Military Funding. Αυτό είναι κάτι αντίστοιχο το οποίο απολαμβάνει το Ισραήλ και η Αίγυπτος. Πρέπει και εμείς να μπούμε μέσα μαζί με την Κύπρο και να φτάσουμε μέχρι το εβραϊκό κράτος στο Ισραήλ και να θυμηθούμε ότι όλη αυτή η περιοχή ουσιαστικά είναι ένα προγεφύρωμα. Μία σειρά από frontier states, κράτη εμπροστοφυλακές δηλαδή, έτσι ήμασταν πάντα, ακρίτες είμαστε. Εδώ, από τα εδάφη της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τα απελευθερωμένα. Εδώ, στη χώρα των Ελλήνων, από εδώ, από τη χώρα την οποία εσώθη η Δύση. Δεν θα υπήρχε Δύση αν δεν υπήρχε Ελλάδα. Να ζητήσουμε να είμαστε παίκτες, συμπαίκτες και όχι παρατηρητές. Το λέω συχνώς από το βήματος της εκπομπής. Αυτά όλα πρέπει να μεταφραστούν σε FMF. 1 με 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και θα δεις μετά πώς αντιμετωπίζονται οι απειλές πάσης φύσεως τώρα της επομένης δεκαετίας, της 20ετίας, της 30ετίας. Παίκτες. Με λογική και τη συνείδηση του παίκτου. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, μου είπε ένας παλαιός συνάδελφος, τόσα πράγματα μου λέει γίνονται αυτή την περίοδο από ιστορικής απόψεως, δεν θα πεις κάτι. Λοιπόν, ως πρώην διευθυντής συντάξεως στρατιωτικής ιστορίας, δεν μπορώ παρά να σας πω, ανοίξτε τα βιβλία της ιστορίας και δείτε κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Το 1942, δηλαδή 80 χρόνια σήμερα, αυτή είναι η επέτειος, έλαβε χώρα μια σειρά από μια τριάδα γεγονότα, τα οποία όμως άλλαξαν την πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ήταν η περίοδος από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Νοέμβριο του 1942. Μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα σημειώθηκαν 3 σημαντικές μάχες. Στάλιγκραντ. Είναι η περίοδος κατά την οποία είναι το Στάλιγκραντ. Εδώ. Η 6η στρατιά του Φρίντριχ Πάουλους, δεν είναι φων ο Πάουλους, είναι απλός Πάουλους, εγκλωβίζεται μέσα στα ερείπια της μαρτυρικής πόλεως και ο Χίτλερ, θεωρώντας ότι το Στάλιγκραντ έχει πείσει, έχει πλέον πέσει, εκδίδει και μια ευδαγή λέγοντας ότι το καταλάβαμε το Στάλιγκραντ, δεν υπάρχει κανένας λόγος, μικρής αστείας θύλακες αντιστάσεως και αγνοεί η Βέρμαχτ και το επιτελείο την τεραστία συγκέντρωση σοβιετικών δυνάμεων, τα οποία σταδιακώς αναπτύσσονται στα πλευρά ενός γυάλινου κρυού, όπως τον αναφέρει με φοβερό τρόπο ο Ρέιμον Καρτιέ στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για να ξεκινήσουν την επιχείρηση ουρανός
νομίζω στις 19 Νοεμβρίου του 1942. Την ίδια ακριβώς περίοδο κατά την οποία οι Γερμανοί θεωρούσαν ότι προέλαβαν προς το Μαϊκόπ και θέλοντας να ελέγξουν τα πετρέλαια του Καυκάσου, λαμβάνει η χώρα η μάχη του Ελαλαμέιν. Η δευτέρα μάχη του Ελαλαμέιν. Στην πρώτη σταμάτησαν Ιούλιος του 1942 τον Ρόμελ, με ελάχιστες δυνάμεις είχε απομείνει ο στρατάρχης Ρόμελ, και μετά ξεκινάει η αντεπίθεση 23 Οκτωβρίου με 5 Νοεμβρίου. Είναι η νίκη. Είναι αυτό που είπε και ο Winston Churchill. Πριν το El Alamein δεν είχαμε νίκες. Μετά το El Alamein είχαμε μόνο νίκες. Στο El Alamein, όπου έλαβε χώρα, έλαβε μέρος και η πρώτη ταξιαρχία του ελληνικού στρατού υπό την διοίκηση του Παυσανία Κατσότα, είναι η μεγάλη αλλαγή, νίκη. Διότι οι σύμμαχοι, και θα πω και τις λεπτομέρειες αναλογίες στην εποχή, παρήχαν τεραστία υποστήριξη σε υλικό τόσο στους Σοβιετικούς όσο και στους Βρετανούς, οι οποίοι με αναλογίες 800 άρματα προς 150 επιχειρησιακά του Africa Corp, του Deutsche Africa Corp, κατόρθωσαν και νίκησαν τον Ρόμελ και εκδίωξαν, εδώ είναι το El Alamein, κοντά στο Κάιρο, τις γερμανικές δυνάμεις, οι οποίες φιλοδοξούσαν να περάσουν τον Νείλο, να φτάσουν στο Σουέζ, να περάσουν στο Σινά και από εκεί και ύστερα να φτάσουν νοτίως μέσα του Ιράν στον Κάφκασο. Τέτοιο σχεδιασμό είχε το Τρίτο Ράιχ. Αλλά χωρίς τον ξενοδόχο που ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες φρόντιζαν να παρέχουν υπηρεσίες σε όλη σχεδόν την εμπόλεμη εφήλιο. Η τρίτη μεγάλη πράξη που λαμβάνει σε αυτήν ακριβώς τη χρονική περίοδο είναι η επιχείρηση Πυρσός, στο πλαίσιο του σχεδίου, του μευρυτέρου σχεδίου Γυμναστής, που είναι η αποβίβαση αμερικανικών δυνάμεων στις περιοχές του γαλλοκρατούμενου από το Βυσί για ελεγχόμενου κράτους Μαρόκου και Αλγερίας. 8 Νοεμβρίου, λίγο μετά από το πέρας του El Alamein. Δηλαδή μέσα σε ελάχιστες ημέρες το Τρίτο Ράιχ πέρασε από το στάδιο της πιθανής νίκης στο στάδιο της σίγουρης πλέον ήττας. Με αυτές τις μάχες οι οποίες κατέδειξαν δομικές αδυναμίες και ευτυχώς για την υπόλοιπη Ευρώπη δεν κατέστη δυνατόν να επιδιορθωθούν. Πάμε στην τελευταία εικόνα, πάμε στην επόμενη εικόνα. Εβδομάς υπηκού τεθωρακισμένων. Συγχαρητήρια στον αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση, αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Επιτέλους δημιουργήθηκε μια ύλη υπηκού. Ναι, είναι η ύλη του υπηκού που χρειάζεται για επιδείξεις και για άλλους τρόπους. Αν δείτε τι κάνουν άλλες χώρες, δεν θα ρωτήσετε για μας. Εμάς επιβάλλεται να ήταν αυτό παρόντα όλη αυτή η διαδικασία, η οποία έχει πολλές εκπλήξεις. Για πάμε λοιπόν, η οποία έλαβε χώρα στη Σχολή Ευελπίδων και στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως των Θωρακισμένων, κυρίως στην Αυλώνα. Για πάμε στην επόμενη εικόνα. Είδαμε για πρώτη φορά να λειτουργεί ένα Μι-24 τσάφι. Ξανά πάλι μπράβο στους ανθρώπους, στους αξιωματικούς, στους αξιωματικούς, στους τεχνίτες του κλάδου, του όπλου, του υπηκού ταφορακισμένων. Ένα Μι-24 τσάφι. Λειτουργούσε. Και συντόμως θα έχουμε και ένα γκένταυρο. Τα πρώτα άρματα τα οποία εισήδαν στον ελληνικό στρατό κατά τη διάρκεια του σημερωτοπολέμου και μετά. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Η μεγάλη όμως, να ο κένταυρος εδώ, συγγνώμη από εδώ πέρα, η μεγάλη όμως έκπληξη και μπράβο στα παιδιά, ήταν η συμμετοχή του Συλλόγου Διατηρήσεως Ιστορικών Οχημάτων, ο Κωνσταντίνος Φάρος, πυλών, Άτλας, όπου μαζί με κάποια από τα οχήματα είδαμε ένα Outer Light Reconnaissance, ένα Daimler Scout Car, Γιάννης Τερνιώτης, μπράβο ρε Γιάννο, συγχαρητήρια, είσαι πατρίδα, γιατί ήρθε με ένα Daimler Scout Car τα οποία είχε γράψει μπροστά El Alamein προς τιμήν της μάχης στα 80 χρόνια από τη δευτέρα μάχη του El Alamein και της πρώτης ταξιαρχίας του Παυσανίου Κατσότα. Ένα Mi-3A Scout Car και άλλα και πολλά άλλα. Πάμε στο τέλος, να τελειώσουμε, κύριε σκηνοθέτα μου. Αγιές, αντιστάτηγος Λαλούσης, στολές της εκστρατείας της Μικράς Ασίας, Κράνος τύπου Αντριάν, εβδομάς υπηκού ταθωρακισμένων και εδώ ο φίλος μου Στέφανος ο Καρμίτζος,
με το Χάκι Ντεπό, το οποίο παρήχε όλες εκείνες τις ιστορικές στολές, σαν να είναι μέλος της 19ης μηχανοκίνητης, εντός εισαγωγικών, μεραρχίας του στρατηγού Μπακόπουλου, η οποία προσπάθησε να αντιμετωπίσει τα Πάντζερ στη μάχη των, λίγο μετά από την κατάρρευση των οχυρών, με ένα Universal Carrier MK2, όλος αυτός ο κόσμος έδειξε τη μεγάλη του αγάπη για την ιστορία. Ξανά πάλι μπράβο στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Γιατί στρατός σημαίνει ιστορία. Παραδύναμη τολμητέ και παραγνώμη κινδυνευτέ και εν τις δεινείς ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ.